Γεια σου ομάδα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι. Τα penalty στο FIFA 23 έχουν αλλάξει, οπότε σήμερα θα δούμε παρέα όλες αυτές τις αλλαγές και με ποιο τρόπο μπορούμε να εκτελέσουμε ένα καλό penalty. Για αρχή παρατηρούμε ότι δεν έχουμε πλέον τον cursor επιλογής αριστερά ή δεξιά στο που θα εκτελέσουμε το penalty. Πλέον όπου και να κοιτάξουμε, όπου και να γυρίσουμε τον cursor είτε αριστερά είτε δεξιά, αυτό είναι προκαθορισμένο και παραμείνει πάντα μέσα στο τέρμα. Οπότε μην αγχώνεστε αν θες μαδέψετε κάπου εκτός. Ο πρώτος βασικός στόχος είναι να πετύχουμε τον κύκλο που βλέπετε κάτω από την μπάλα να γίνεται από κόκκινος πράσινος και από μεγάλος να γίνεται μικρός, να τον πετύχουμε στο μικρότερο δυνατό σημείο. Αυτό καθορίζει πόσο περισσότερο εύστοχο θα είναι το πέναλτι. Το πόσο γρήγορα ανοιγοκλίνει αυτός ο κύκλος, το composure ring όπως λέγεται, καθορίζεται από το στατιστικό του composure ενός παίχτη. Οι παίχτες που εκτελούν τα πέναλτι έχουν άλλα δύο κρίσιμα στατιστικά, που είναι το shot power και το πέναλτι στατιστικό μέσα στην καρτέλα τους. Το πέναλτι στατιστικό κλασικά καθορίζει πόσο καλή θα είναι η εκτέλεση πέναλτι, ειδικά όταν συμμετέχουμε τις γωνίες, και το shot power καθορίζει πόσο δυνατά μπορούμε να εκτελέσουμε αυτό το πέναλτι. Επίσης σημαντική αλλαγή, μέχρι πέρσι που είχαμε τον Gersora που τον βλέπαμε που σημαδεύουμε, αν κοιτάγαμε αριστερά, αυτό μετά έκανε redirect πάλι πίσω προς το κέντρο, αν αφήναμε το μοχλό. Πλέον, αν κοιτάς αριστερά ή δεξιά, η κατεύθυνση του παίκτη παραμένει εκεί. Το βλέπουμε και από το κεφάλι του Κριστιανού. Μισό να πετύχουμε το περιστέρι. Ωραία. Αν κοιτάξω αριστερά, ο Κριστιανού γυρίζει το κεφάλι του αριστερά. Αν αφήσω το μοχλό, αφήνω το μοχλό, δεν γυρίζει στο κέντρο. Αντίστοιχα, αν κοιτάξω και δεξιά και αφήσω το μοχλό, ο Κριστιανός συνεχίζει να κοιτάει δεξιά. Πέρα από το απλό shoot, έχουμε και άλλες περιπτώσεις πέναλτι που μπορούμε να εκτελέσουμε, όπως είναι το shoot με το finesse ή το shoot με το Elena που έψιλο κρεμαστά. Για παράδειγμα, εδώ να δούμε ένα finesse πέναλτι. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό, κρατάμε το πλήκτρο του finesse, βαράμε το shoot, επιλέγουμε την κατεύθυνση, εύκολο. Αντίστοιχα με το ψιλο κρεμαστό, πατάμε το Elena, βρίσκουμε το καλύτερο σημείο του κύκλου, επιλέγουμε τη μεριά. Ψιλοκρεμαστό σουτ. Αν για κάποιο λόγο δεν καταφέρετε να πετύχετε τον μικρότερο κύκλο κάτω από την μπάλα και πετύχετε λίγο νωρίτερα, πετύχει κίτρινο. Αν έχετε παίκτες τύπου Κριστιανού, βλέπετε εδώ σκοράδα. Μην αγχώνεστε γιατί αυτοί οι παίκτες έχουν πολύ ψηλά στατιστικά. Οπότε, με λίγη προσοχή στη δύναμη, ακόμα μπορείτε να το σώσετε και να πετύχετε τέρμα. Αφού λοιπόν πετύχουμε τον μικρότερο δυνατό κύκλο κάτω από την μπάλα και βρούμε σε ποιο σημείο θέλουμε να εκτελέσουμε το πέναλτι, το πιο σημαντικό να ξέρετε είναι η δύναμη που βάζουμε. Για να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σκοραρίσματος ενός πέναλτι, πρέπει να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή δύναμη χωρίς να στείλουμε την μπάλα στα περιστέρια. Αν βάλω αυτή τη στιγμή full δύναμη. Έφυγε, αντίο. Αν βάλω δύναμη μέχρι τη μέση, θα πάει κάπως έτσι. Θα διαλέξουμε σωστά τη μεριά, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να το αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Το μαγικό σημείο είναι λίγο πριν φτάσει στο full. Λίγο πριν το 100%. Κάπου εκεί, στο 90-90 κάτι. Αυτό θέλει πράκτης και θέλει και λίγο έλεγχο. Αλλά αν το πετύχετε, η μπάλα θα πάει κάπως έτσι. Στο καλύτερο δυνατό σημείο, βλέπετε η μπάλα δύναμης γύρω στο 90, γωνία ψηλά. Αν επιλέξω γωνία κάτω, η μπάλα θα πάει γωνία κάτω. Αριστερά εδώ για παράδειγμα. Αν δεν διαλέξω γωνία στον κέρσο και πάω απλά αριστερά-δεξιά, θα τη στείλει προς τη μέση του τέρματος, αλλά στην κατεύθυνση που επιλέγουμε. Και αν επιλέξω γωνία αριστερά-δεξιά στο τέρμα, θα τη στείλει αντίστοιχα στη γωνία του τέρματος αριστερά ή δεξιά, όπου και πάλι επιλέξω. Timed finishing δεν υπάρχει πλέον φέτος στα πέναλτι, οπότε όλα καθορίζονται από το πού θα πετύχουμε τον κύκλο κάτω από την μπάλα, στο καλύτερο δυνατό σημείο, στο πιο μικρό σημείο που μπορούμε να το πετύχουμε, στην κατεύθυνση που θα δώσουμε αριστερά-δεξιά και στο πόση δύναμη θα βάλουμε στην εκτέλεση. Άρα, στόχος μας είναι τα πέναλτι στην ομάδα μας να τα εκτελεί ο παίκτης που έχει το καλύτερο κομπόσουρ, το καλύτερο στατιστικό στα πέναλτι και πολύ καλό shot power. Επιλέγουμε το μικρότερο δυνατό σημείο του κύκλου, βάζουμε την κατάλληλη δύναμη, επιλέγουμε τη μεριά. Ψηλά γωνία, το sweet spot είναι για μένα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο αν σας φάνηκε χρήσιμο το συγκεκριμένο tutorial στα penalty και φυσικά να κάνετε την εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε καμία ενημέρωση καθώς το content του καναλιού είναι καθημερινό. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο tutorial για τα penalty του FIFA 23. Σύντομα θα υπάρχουν και άλλα παρόμοια βίντεο με tutorial στο κανάλι. Μέχρι τότε όμως εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο ή live stream.